Λέγομαι Φρίντα Ματαλόν. Γεννήθηκα στην Θεσσαλονίκη το 1931. Το 1938 παντρεύτηκε η αδερφή μου, η οποία έκανε ένα χριστιανικό γάμο. Είναι άλλη ιστορία αυτή. Όχι, θα ήθελα να μας πεις πώς συνέβη αυτό το πράγμα και τι ένιωθε όλη η οικογένεια ως προς αυτό και ο ευρεσμός της Θεσσαλονίκης. Ναι. Επειδή ήμασταν μία, μπορώ να πω, μεγαλοαστική οικογένεια και ο πατέρας μου, η οικογένειά μας ήταν πολύ γνωστή, οι δικοί μου το δέχτηκαν πάρα πολύ άσχημα βέβαια, γιατί έφυγε από το σπίτι ένα βράδυ. Και αυτό έγινε το 1938. Τι είχε συμβεί ακριβώς? Ήταν ένας μεγάλος έρωτας. Μεγάλος έρωτας. Με ποιον? Ο γαμπρός μου πάλι ήταν πολύ γνωστός στη Θεσσαλονίκη. Είχε το ξενοδοχείο Κοσμοπολίτ. Πώς λεγότανε? Λεγόταν Κωνσταντίνος Μέγας. Σημειωτένω ότι εγώ με την αδερφή μου είχα 15 χρόνια διαφορά. Γι' αυτό εγώ ήμουνα 7 ετών το 1938 και η αδερφή μου ήταν 22 ετών. Λοιπόν, οπότε και ο γαμπρός μου ήταν πολύ γνωστός, ο έρωτας ήταν πολύ μεγάλος. Το γράψαν και οι εφημερίδες, μία εβδομάδα γράφαν εφημερίδες, αφού ο πατέρας μου πήγε και πλήρωσε για να σταματήσουν να γράφουν. Και μία εβδομάδα δεν πήγαινε στη δουλειά του μπαμπάς μου, από την ντροπή. Γιατί η αδερφή μου ήταν 22 χρονών, ήταν ωραία κοπέλα, ήταν μορφωμένη, τέλος πάντων πληρούσε όλους τους όρους μιας καλής κοπέλας και καλής οικογενείας. Λοιπόν, και σηκώθηκε και έφυγε από το σπίτι. Είχε Εβραίους η Θεσσαλονίκη? Πάρα πολλούς. Τότε πρέπει να ήταν γύρω στις 60-65.000, νομίζω. Γινόταν μεικτή γάμη? Ελάχιστη. Ελάχιστη. Γι' αυτό όταν γινόταν γάμη από... και είχαν γίνει κάτι γάμη νωρίτερα και μετέπειτα, πριν από τον πόλεμο βέβαια, είχε τρανταχτεί η Θεσσαλονίκη, η παροικία μας τέλος πάντων. Αυτό είναι από την πρώτη σελίδα της Μακεδονίας. Εδώ, όπως σας είχα αναφέρει, όταν κλέφτηκε η αδερφή μου το 1938, όλες οι εφημερίδες Θεσσαλονίκης γράφανε συνέχεια. Αυτές οι εφημερίδες είχε ο γαμπρός μου, αλλά η μόνη που σώζεται είναι αυτή, όπου γράφει «Διευθυντής του εντάφθα Κοσμοπολίτ απήγαγε μία ωραία Εβραιοπούλα». Και έχει στην πρώτη σελίδα, όπως βλέπετε, μία στήλη αρκετά και περιγράφει πώς έγινε η απαγωγή και τα υπόλοιπα. Η αδερφή μου μέντικου ναι τότε, γιατί είναι το 36 βγαλμένη, στο σπίτι μας στη Θεσσαλονίκη, Αγία Σοφίας 22. Εδώ φαίνεται η διαφορά που είχαμε ηλικίες οι δύο αδερφές. Η αδερφή μου το 16 γεννημένη και εγώ το 31. Εδώ πάλι είμαστε στο πάρκο της Θεσσαλονίκης, στο Λευκοπύργο, Πρωτομαγιά, του 39. Η αδερφή μου Μέντι Μέγα, εγώ Φρίντα Κουνέ και ο γαμπρός μου Κώστας Μέγας. Πρωτομαγιά, έχω και το στεφάνι στο κεφάλι μου και σημαία κρατάω, Πρωτομαγιά 39. Και στενοχωριόταν πολύ που είχε παχύ. Εδώ είναι η αδερφή μου, η Μέντι Μέγα. Αυτή η φωτογραφία έχει βγει το 49 για το διαβατήριο. Γι' αυτό κατά κάποιον τρόπο είναι λίγο πιο παχιά, γιατί από τις θεραπείες και όλα αυτά που έκανε για τον καρκίνο ήδη δεν είναι πολύ, πολύ κομψή όπως ήταν στα νιάτα της. Εδώ είναι το 42 αυτή η φωτογραφία στο Σέιξου της Θεσσαλονίκης, ένα δάσος που είναι λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Σε μια κυριακάτικη εκδρομή είμαι εγώ, ο γαμπρός μου, η αδερφή μου και η παρέα τους. Μια Κυριακή ανοιξιάτικη βέβαια. Δηλαδή εσύ πώς λέγεσαι? Εγώ Φρίντα Κουνέ. Και ο γαμπρός και η αδερφή? Η αδερφή μου Μέντι Μέγα και ο γαμπρός μου Κώστας Μέγας.
Ήθελα να σε ρωτήσω, είχες πει ότι αφομοιωθήκατε πολύ γρήγορα, πολύ πιο γρήγορα από τους υπόλοιπους Εβραίους στην ελληνική κοινωνία. Αντίστροφα, πρώτα απ' όλα να μου πεις τι εννοούσες με αυτό. Ναι. Και δεύτερον, ήθελα να ξέρω, η Μέντι, η αδελφή σου, όταν ήταν οι εβραϊκές γιορτές, όταν πια είχε παντρευτεί, τι γινότανε, τι έκανε. Η Μέντι έκαμνε τα νύχτα το Κιπούρ. Η Μέντι ερχόταν με τον Κώστα, τον γαμπρό μου, να φάει το Πάσχα. Η Μέντι κρατούσε τα λέω και ανατριχιάζω, γιατί είναι η αλήθεια. Δεν υπερβάλλω. Έτρωγε 7 μέρες μασάκι, κύριε. Και έπαιρνε μαζί της για να φάει. Κρατούσε. Και ο γαμπρός μου, να πούμε σε αυτό, ήταν πάρα πολύ καλός. Δεν την έκανε να... Την είπε, εσύ θα πιστεύεις αυτά που έμαθες και θα κάνεις αυτά που θέλεις. Δεν ανακατώθηκε ποτέ και δεν της απαγόρευσε ούτε την... Όχι, της απαγόρευσε είναι μεγάλη κουβέντα. Δεν την περιόρισε, να πούμε, σε τίποτα. Ο ίδιος ερχόταν στις εβραϊκές γιορτές. Ερχόταν, αυτό το είπα και στην αρχή. Ερχόντουσαν να φάνε στις γιορτές, όταν είναι βράδυ, ένα μεσημέρι, πάντοτε. Και εκτός αυτού είχαν μία μέρα την εβδομάδα που ερχόντουσαν. Τώρα θα ήταν Κυριακή, θα ήταν αυτή, εξαρτά. Μία φορά την εβδομάδα ερχόντουσαν πάντοτε να φάνε στο σπίτι. Αλλά οι γιορτές, οπωσδήποτε. Ερχόταν και τιμούσε τις γιορτές μας. Έβαζε το καπελάκι, όταν διάβαζε ο πατέρας μου το Πάσχα, παραδείγματος χάρη, έβαζε και αυτός το καπελάκι. Όχι, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Και του χρωστάμε τη ζωή μας. Εγώ, εάν ζω σήμερα, τη χρωστώ στο γαμπρό μου. Ήμουν 7 ετών. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι έζησα περισσότερα χρόνια με τον γαμπρό μου από ό,τι έζησα με τους γονείς μου. Δυστυχώς όμως, η αδερφή μου πέθανε πολύ γρήγορα. 12 χρόνια παντρεμένη. Πέθανε το 50, 34 ετών από καρκίνο. Αυτό είναι το θλιβερό. Ο δε γαμπρός μου δεν παντρεύτηκε ποτέ. Πάντοτε τη θυμότανε. Και ένας λόγος, γιατί ήταν πολύ νέος, 43 ετών ήταν όταν έμεινε χείρος. Και του ερχόντουσαν προξενιές, ερχόντουσαν και στην ίδια μου τη μητέρα να προτείνουν τέτοιο πράγμα. Αλλά ούτε να το ακούσει δεν ήθελε. Ούτε να το... Και όπως έτσι έγινε. Πέθανε το 81. Ποτέ δεν ξαναπαντρεύτηκε. Απέκτησε ένα γιο η αδερφή μου. Το 45. Πώς λέγεται? Γιάννης Μέγας. Ζει στην Αθήνα. Είναι ο μεγάλος μου ο γιος. Γιατί τον μεγάλωσα.